δούμε κάποια σημαντικά στοιχεία, τουλάχιστον όπως τα θεωρούμε. Όλα είναι άλλωστε. Και ξεκινάμε λοιπόν. Θα δούμε ουσιαστικά αρχικά τι επιρροή έχει η αρνητική διαφήμιση, διότι βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί αρνητική διαφήμιση για να βάλετε κατά της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα, η οποία λέει για την επόμενη μέρα. Ποια η γνώμη σας λοιπόν για την αρνητική πολιτική διαφήμιση? Την αποδέχομαι ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης, λέει το 40,5%. Το 55,3% λέει ότι είναι ενοχλητική και δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ενώ το 4,2% δεν ξέρει, δεν απαντά. Άστε. Για να δούμε εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις εκλογές. Συμφωνεί το 64,1% και μάλλον συμφωνούν το 5,2%. Συνολικά λοιπόν το 69,3% είναι προς το συμφωνούν ότι έπρεπε να αποκλειστεί. Ναι. Μάλλον διαφωνούν, το 4,2 και το 22,1 διαφωνούν κάθετα. Άρα 26,3%, δεν ξέρουν, δεν απαντούν, το 4,4%. Μάλιστα. Η πρόθεση λοιπόν ψήφου, η επόμενη μας κάρτα, θεωρείται μια σημαντική ερώτηση δημοσκοπικά. Το 30,8 λοιπόν δίνει την πρόθεση ψήφου του στη Νέα Δημοκρατία, το 24,2 στο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί με 9,8% ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, 7,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,2 Μέρα 25, 2,7 Ελληνική Λύση, 2,1 Πλεύση Ελευθερίας, 4,1 Άλλο, 2,2 Άκυρο ή Λευκό, το 3,8 υποδηλώνει αποχή, όσοι δεν σκοπεύουν να πάνε να ψηφίσουν, και το 9,9% αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Η παράσταση νίκης λοιπόν, αυτή θεωρείται ακόμη πιο σημαντική ερώτηση δημοσκοπικά, που τι σημαίνει, ποιο κόμμα θεωρείται ότι θα κερδίσει τις επικείμενες εκλογές λοιπόν. Το 71,1% λοιπόν, παράσταση νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, το 17,4% στο ΣΥΡΙΖΑ, το 6,8 δεν γνωρίζει, δεν απαντά, ενώ το 4,7 κάποιο άλλο κόμμα. Για να δούμε ποιος θεωρούν λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Το βλέπουμε μέσω ενός διαγράμματος λοιπόν που αρχίζει από τον Ιούνιο του 2021 και ολοκληρώνεται τώρα στον Μάιο του 2023. Με 50,9% άρχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα, Μάιο του 2023, θεωρείται ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με 49,1%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 25,4% που άρχισε τον Ιούνιο του 2021, να καταλήγει στο 25% το Μάιο του 2023. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, διότι είναι ο ρυθμιστής λοιπόν, θεωρείται το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε αυτές εδώ τις εκλογές. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν προκύψει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι τελικά θα πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής? Και ξεκινάμε, το 27,9% να μην συνενέσει και η χώρα να πάει ξανά σε εκλογές, λέει. Το 27,2 θεωρεί ότι πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης αν πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και να προσχωρήσει στην κυβέρνηση, να μπει στην κυβέρνηση. Το 21,1% να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης αν πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στην κυβέρνηση. Το 12,8 δεν ξέρει, δεν απαντά. Το 11% να δώσει ψήφο ανοχή στο πρώτο κόμμα χωρίς να μπει στην κυβέρνηση. Όλα αυτά, η δημοσκόπηση της ΡΙΑΣ λοιπόν για λογαριασμό του Action 24. Κρατάμε αυτήν την κάρτα. Μπάμπη Παναγιώτου, καλώς ήρθες. Δημήτρη Τούμπο, καλώς ήρθες. Κρατάμε την κάρτα. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Θέλω να ξεκινήσουμε το σχόλιο μας με αυτήν την κάρτα την οποία είδαμε τώρα. Ο τρίτος. Την τελευταία κάρτα. Γιατί ο τρίτος έχει ρόλο και λόγο στην απλή αναλογική. Αλλά και μετά, αν ακολουθήσει η δεύτερη κάλπη, γιατί δεν έχουμε την υπερενισχυμένη αναλογική, το υπερενισχυμένο σύστημα το εκλογικό, θα έχουμε το χτιστό. Δηλαδή, για να πάρεις τις 40 έδρες, πρέπει να χτίσεις και την διαφορά σου και το ποσοστό σου. Ισχύει. Τι θα κάνει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Βλέπουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ σχεδόν στην πλειοψηφία λέει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση, ναι. Γιατί χθες στη δημοσκόπηση της ΡΑΣ
είδαμε πολλά καινούργια στοιχεία, mm-hmm. τα οποία δεν τα είχαμε δει μέχρι τώρα. Ναι. Θα τα επισημάνουμε ίσως και στη συνέχεια. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάς, εδώ βλέπουμε ένα Πασόκ, μια εκλογική βάση, γιατί αυτό αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Πασόκ. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία. Όχι είχαν ψηφίσει το 19 Πασόκ. Εδώ βγαίνει ένα 54-55% από αυτούς, οι οποίοι θέλουν είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και ένα 21,1% από ό,τι βλέπω που θέλουν συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο να δοθεί ανοχή σε οποιοδήποτε από τα δύο κόμματα είναι πρώτο, χωρίς όμως συμμετοχή. Να κυβερνηθεί η χώρα, σου λένε. Να κυβερνηθεί η χώρα και να μας ενδιαφέρει αν είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης μπροστά. Ένα πολιτικό σχόλιο, το οποίο είναι με βάση την παρατήρηση και την ανάλυση. Όχι κάτι παραπάνω, ούτε πρωτοποιεί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο πρώτος όρος που έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ποιος ήταν? Να μην είναι πρωθυπουργός. Όχι. Α. Αυτός ήταν... Α, το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Μπράβο. Ήταν το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Χωρίς να το ορίσει. Πάμε τώρα. Μπορεί. Εντάξει, μπορεί το 10 να είναι ισχυρό. Ναι. Το 10 ισχυρό μονοψήφιο, η αριθμητική θα μας πάρει με τις πέτρες. Έτσι. Λοιπόν, πώς ορίζονται τώρα τα νούμερα, ξέρεις την πολιτική. Ξέρεις την πολιτική. Όχι, δεν ξέρω και δεν αποδέχομαι αυτή την πολιτική. Άλλα λέω και άλλα κάνω. Δεν την αποδέχομαι. Είναι κατά πόσο το συμφέρει προφανώς. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Εάν το βράδυ της Κυριακής το Πασόκ πάρει ένα ισχυρό μονοψήφιο ή ένα ασθενές διψήφιο, θα μπει σε διαδικασία κουβέντας. Είσαι πολλά χρόνια στην κυβέρνηση. Είσαι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και όλα αυτά αλλάζουν. Το ξέρεις πώς είναι τα πράγματα και ο Δημήτρης είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλάζουν αυτά. Αρνούμε να νομοποιήσω τη λογική από όπου και αν προέρχεται. Δικαιούμαι προεκλογικά να λέω ό,τι να είναι και μετεκλογικά να έχω πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι κόντρα σε αυτά τα οποία έλεγα προεκλογικά. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, το έχει αποδείξει στη διαδρομή του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αν δεν πάρει αυτό που έχει ζητήσει εντολή, ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κουβέντα για σχηματισμό κυβέρνησης με όρους οι οποίοι θα υπολείπονται από τα μήνυμα που έχει βάλει. Κράτα το. Κρατάς το ερώτημα αυτό. Δημήτρη Στούμπο, πώς θα είναι όμως η επόμενη μέρα για το Πασόκ, αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές? Θα προσπαθήσουν και οι δύο μεγάλοι να πάρουν το 27% η Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο φιλικά προσκύμενη προς αυτή, και το 21% που βλέπουμε ότι είναι. Το 24% που βλέπουμε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα επαναλάβω και σήμερα σε όλους ένα ισχυρό χαρτί που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Πριν πάω στη δημοσκόπηση και στο ερώτημα. Ναι. Το έχω ξαναπεί εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω. Το ότι αντιμετώπισε μια σειρά κρίσης με τον Α ή τον Β τρέπα, ασχέτως πώς το βλέπει το κάθε κόμμα, και ολοκλήρωσε τη θητεία της επί της ουσίας, είναι ένα χαρτί. Και με λάθη. Έχει σημασία. Και με λάθη. Ναι, εγώ δεν πάω να παίξω ούτε πιο φιλικά ούτε απέναντι. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο ψύχρεμος στα θεσμικά και τα ουσιαστικά. Φτάνουμε λοιπόν μετά από μια τετραετία με πολλές κρίσεις και ζητήματα, κατά βάση προχωρώντας, για να συνεννοηθούμε, το έχω ξαναπεί, σε κάλπες. Κρίσιμο ζήτημα πρώτο, η συμμετοχή, ξαναλέω. Επειδή είναι και απλή αναλογική ασχέτως των σχεδιασμών κυβέρνησης, εξωματικής αντιπολίτευσης, του Πασόκ που είπες πριν κτλ., είναι άλλη συζήτηση. Αν έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, δύσκολο για να είμαι και ρεαλιστής, δεν βλέπω εγώ μια σειρά κινητικότητες που θα περίμενα, παρότι είμαστε πολύ κοντά στις κάλπες και ένας μακαρίτης ηγέτης της αριστεράς, ο Χαρίλαος Φλωράκης, έλεγε, είναι εγκαστρωμένος. Τέλος πάντων, ήταν άλλης εποχής λίγο η ορολογία. Δεν υπήρχε. Σήμερα είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, λέω λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, επειδή με ενδιαφέρει όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν να το κρατήσουν, όσοι προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν ή φοβόντουσαν ή περίμεναν ή καλλιέργησαν μια φοβερή τοξικότητα, δεν την είδαν. Ή δεν έχει αποτέλεσμα και επίδραση στην κοινωνία. Αυτό διαδείχνει επίσης μια πορεία ορίμανσης για τη δημοκρατία και παρά τα επιμέρους προβλήματα. Τρίτο κεντρικό στοιχείο που το έδειξε και η δημοσκόπηση, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, πέρα πόσο ολοκληρωμένη ενημέρωση έχει, θεωρεί σωστό
το ότι δεν δίνεται η δυνατότητα σε εγκληματία καταδικασμένο από τον Κορυδαλό να τον κοροϊδεύει και να είναι στις κάλπες διεκδικώντας το οτιδήποτε. Αυτό είναι σημαντικό πολύ. Μεγάλη υπόθεση. Το επιβεβαιώνει και αυτή η δημοσκόπηση, δεν είναι η μοναδική. Τα βάζουμε μια ιεραρχία. 7 στους 10. 7 στους 10 Έλληνες. Όμως. Άρα εδώ φαίνεται. Σε αυτό που λες τώρα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, είναι απαράδεκτο η δικαιοσύνη να μπορεί να έχει ολοκληρώσει το δεύτερο κύκλο της δίκης. Ναι, να μην το ανοίξουμε. Να μην έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν πρωτοδίκω και πολλές ευθύνες. Απαράδεκτο. Και της δικαιοσύνης και κυβερνήσεων κλπ. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα στην ερώτηση που είπε. Το κεντρικό ζήτημα επίσης που θέλω να πω για να με θυμάστε και θα τα δούμε και μετά τις κάλπες, με ψυχραιμία το λέω, το γεγονός ότι επί πάρα πολλά χρόνια όλες οι δημοσκοπήσεις πιο μακριά από τις κάλπες που γίνονται στο τέλος της θητείας, πολύ πιο κοντά τώρα, δείχνουν το προβάδισμα της σημερινής κυβέρνησης, έχει τη σημασία του. Και έχει τη σημασία του για αυτούς που κάνουν πολιτικό σχεδιασμό και στρατηγική, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στο ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Τις αμφισβητεί ο Αλέξης Τσίπρας της. Ο καθένας έχει την τακτική του και τις επιλογές του. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει προφανώς χαράξει μια στρατηγική εδώ και καιρό. Θυμίζω, ζητούσε προώρες εκλογές κτλ. Έχουν όλα τη σημασία τους. Και πάω στο συγκεκριμένο τώρα που έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποφύγω τίποτα και συνεχίζουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ξέραμε καλά ότι η εκλογή του Ανδρουλάκη σηματοδοτούσε μια νέα απόπειρα αυτονομίας. Το πόσο θα το έκανε πετυχημένα και προοπτικά θεσμικά που είπε ο Μπάμπης προηγουμένως σε σχέση με μια σειρά επιλογές κεντρικές είναι ακόμα ζητούμενο. Αλλά για να περιχαρακώσει τις δυνάμεις του που ξέρουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι πιο κοντά στη σημερινή κυβέρνηση. Σε ένα άλλο βαθμό, οι ψηφοφόροι λέμε, είναι πιο κοντά σε προοδευτικές διακυβερνήσεις, το πιο πολύ γενικότερα. Και κάποιοι άλλοι βλέπουν τη δυσκολία αυτή και θέλουν να αποφύγουν, να το πω έτσι, το στρίμωγμα από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι η τακτική που έχει χαράξει, πέρα από λάθη ή κινήσεις, προσπαθεί να τον στεριώσει σε αυτές τις πρώτες κάλπες. Για να συνοηθούμε. Ναι. Το διψήφιο, από το διψήφιο, ναι, αν δεν το έχει, εκεί θα είναι το πρώτο πρόβλημα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Θα μπορούσε κανείς με μια ελαστικότητα να πει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δύο κόμματα σε ένα. Είναι δύο κόμματα σε ένα. Το οποίο τι σημαίνει πρακτικά? Ότι είναι μπερδεμένο για αρχή. Όχι, πέρα από αυτό. Υπάρχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Εάν μπει σε κουβέντα με οποιοδήποτε από τα δύο κόμματα το ΠΑΣΟΚ, θα έχει πρόβλημα με το άλλο του μισό. Ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ είμαι βαθύτατα πεισμένος ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση. Μου δίνει αυτή την εντύπωση. Θέλει να είναι αντιπολίτευση. Το πιστεύω. Ναι. Ο πρώτος που θα λάβει την εντολή, που θα είναι έτσι όπως δίνουν δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο δεύτερος που θα λάβει την εντολή, αλλά και ο ίδιος που θα λάβει την εντολή βάσει του συντάγματος. Τι θα κάνει, θα πει όχι. Πριν πάμε στο δεύτερο, θα βάλει. Μισό λεπτάκι. Ναι, και εγώ θέλω. Θα βάλει τους όρους του, ούτως ώστε να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν είναι εφαρμόσιμη. Άρα θα πάψει και θα είναι αντιπολίτευση. Και το ερώτημα τώρα. Τα βλέπετε τα ποσοστά πια. Υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει μια στροφή, υπάρχει ένα κομμάτι που λέει με τη Νέα Δημοκρατία, άλλο κομμάτι που λέει με το ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει και ένα κομμάτι που λέει πήγαινε με κάποιον, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι, να μην έχουμε διπλές, τριπλές, τετραπλές εκλογές. Έτσι. Όχι, είναι και κάποιοι δεν που υπάρχει λένε, πρόβλημα. Πήγαινε σε δεύτερες. Στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο δεύτερο γύρο. Να συσπηρωθεί κι άλλο το ΠΑΣΟΚ. Στο δεύτερο να γύρο. Να πάρουν τα κομμάτια. Οι δύο μεγάλοι και να πούνε, κοιτάξτε, εμείς σου δώσαμε την ευκαιρία να συνεργαστεί. Στο δεύτερο γύρο, ναι, τα δεδομένα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Και καλό είναι να μην τρέξουμε πριν δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα του πρώτου γύρου. Πρώτη κάλπη. Θέλω τα δεδομένα και η διαχείριση των εντολών. Προσθέτω. Εννοείται. Εννοείται. Πώς θα διαχειριστεί ο πρώτος, ο δεύτερος που είπατε πριν και ο τρίτος. Έχει μεγάλη σημασία. Ο Μητσοτάκης, το πρόβλημα του Ανδρουλάκης, ό,τι τον αφορά, το έλυσε. Είπε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις κτλ. Ναι. Τώρα έχει ένα μικρότερο πρόβλημα να διαχειριστεί ο κύριος Ανδρουλάκης προκειμένου να πετύχει 100% αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι επιδιώκει και θέλει. Να μην συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να το προσφέρει η κάλπη. Αν τα νούμερα που θα βγάλει η κάλπη της Κυριακής δεν βγάζουν κυβέρνηση του πρώτου με το τρίτο κόμμα, τότε του το λύνει η ζωή το πρόβλημα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια χαρά. Μα μια χαρά. Για πόσο θα είναι μια χαρά, αυτό σε ρωτάμε.
Για ένα μήνα. Όντας αντιπολίτευση, διότι. Κάτσε εδώ, όπως μια χαρά θα είναι και ο πρώτος και ο δεύτερος, όποιος και αν είναι. Όχι, μα δεν βιαζόμαστε. Θα πάει. Με την ίδια λογική της αριθμητικής προσέγγισης, παρότι καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις και τις προσέχω εγώ. Τις προσέχω πάρα πολύ. Λέω λοιπόν, είναι βέβαιο, να το πάρω ανάποδα, το έχω ξαναπεί και εδώ και αλλού, ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται, αλλά μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις, θα έχουν τα ποσοστά που είχαν το 19. Έχει μια σημασία αυτό. Και έχει και μια σημασία λοιπόν, είτε είναι πρώτος ο ένας, είτε είναι πρώτοι οι άλλοι, και ποια θα είναι η διαφορά. Άρα εκεί είναι όλα σε συνάρτηση. Αλλά εγώ επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Μπάμπης πριν. Εδώ, να το πω άλλη μια φορά, ίσως φαίνομαι περίεργος, αλλά θα το πω. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς ήταν, θα έλεγα, πιο προσλήψιμη από τον κόσμο. Τι έλεγε, δεν θέλω απλή αναλογική, θέλω αυτοδυναμία. Με κάθε τρόπο θέλω να συνεχίσω αυτού του τύπου τη διακυβέρνηση. Προσλήψιμη, ξεκάθαρη. Σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα για το θέμα του εκλογικού νόμου και το. Ξεκάθαρη. Το να έχει αυτοδυναμία, ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι για πολύ κόσμο δεν χρειάζεται να το εξηγεί 10 φορές. Ναι. Διόρθωσε βέβαια την προσέγγιση σε σχέση με την απλή αναλογική όταν κατάλαβε ότι άφηνε περιθώριο στο να υπάρξει αυτό που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αποφευκτέο. Ιτημένων, νικητών, όπως θέλετε, πέστε το. Εγώ επανέρχομαι και ξαναλέω εδώ στο θέμα της απλής αναλογικής. Οι πλευρές, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιποί που θέλαν περισσότερη υποστήριξη αυτού του σχήματος του εκλογικού, έπρεπε να έχουν κάνει πολλά περισσότερα. Δεν και τους βγαίνει, ο Πάμπη, όμως, δεν που τους λέει, βγαίνει απλή περισσότερα αναλογική. Να είμαστε συνεπείς στο τι λέμε ότι θα έρθει, παρά να είναι όλες οι μεταβλητές ανοιχτές. Όπως λέω εγώ, λέω λαϊκά, όλα γίνονται και στην πολιτική και στη ζωή, βλέπετε τι συμβαίνει, αλλά να. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Δηλαδή να πάω και με τον Μπάμπη, να πάω και με σένα, να πάω, μην πάω, να. Και προφανώς υπάρχουν και απαντήσεις αυτά. Πού θα κρυθούν, στην κάλπη και μετά την κάλπη. Μην το πούμε πώς λέγεται αυτό. Πώς λέγεται, να πάει, να πάνε όλοι με όλους. Α. Μην το πούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έρχεται ως ένα κομμάτι του παζλ στην τελευταία ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω, επειδή είστε πάρα πολύ παλιοί και δύο, να μας το εξηγήσετε. Μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν προχώρησε σε αυτή την αλλαγή της νομοθεσίας για το θέμα των συνεργασιών. Χτες τον ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Σταύρο Θεοδωράκη, να του επιρρύπτει ευθύνες του ίδιου του Σταύρου Θεοδωράκη όταν ήταν ο ίδιος στο κόμμα, στο ποτάμι. Ότι έχει ευθύνη προσωπικά ο Σταύρος Θεοδωράκης, που δεν πήγε μαζί το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι για το θέμα της απλής αναλογικής. Τότε στο Πασόκ ηγέτης ήταν η αείμνηστη Φόφη γεννηματά, ότι δεν πήγανε μαζί να φτιάξουν ένα εκλογικό νόμο και να συμμετάσχουν και οι τρεις σε μια κυβέρνηση. Το ζήτημα τώρα είναι ότι βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή την περιβόητη συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Και χτυπάει την πόρτα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείτε το κομμάτι του παζλ. Και λέει ότι σε περίπτωση που δεν έρθεις μαζί μου να κάνουμε μια οποιαδήποτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πει όχι. Που δεν υπάρχει. Να κάνουμε οποιαδήποτε συνεργασία, κλείνεις το μάτι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη δεξιά, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Mm. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Μια ερμηνεία, Μπάμπη. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Σιριζανέλ. Καταρχήν. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν χτύπησε την πόρτα του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2015. Ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη φορά. Έχει το αποτέλεσμα. Δέχομαι ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στο Θεοδωράκη, είπε και δύο άλλα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σημαντικά πράγματα. Για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι αν χάσει, λέει, Πουχού με 6 μονάδες, υπάρχει πρόβλημα. Βγήκε βέβαια σήμερα το πρωί η κυρία Τσαπανίδου και προσπάθησε να το μαζέψει και να λέει, εδώ τι λέτε τώρα. Εξελέγει αρχηγός πριν από 1,5 χρόνο. Εννοείς ότι τέθηκε θέμα διαδοχής. Μα το έθεσε μόνος του. Mm-hmm. Είπα, αν αποτύχεις 6 μονάδες είναι μεγάλη διαφορά και θα ξαναγίνω μηχανολόγος. Τώρα, σε αυτό το οποίο ρωτάς ακριβώς, ζητάει τα ρέστα από τον κύριο Θεοδωράκη όταν το 2015 επέλεξε 2 φορές τον Καμένο για να κάνει κυβέρνηση και όταν χρειαζότανε το Θεοδωράκη για να περάσει την απλή αναλογική, ενώ είχε χρησιμοποιήσει 2 φορές το 2015 την ενισχυμένη αναλογική για να εκλεγεί, να αλλάξουν μετά τον εκλογικό νόμο. Νομίζω ότι είναι και λίγο εμπεγμός αυτό. Είναι και λίγο εμπεγμός προς τον κύριο Θεοδωράκη και σε οποιονδήποτε πολίτη αντιλαμβάνεται ότι ενώ είχε 8 μήνες στη διάθεσή του ο κύριος Τσίπρας το 2015 να κάνει την απλή αναλογική και να επιλέξει συμμάχους είτε το ποτάμι είτε το Πασόκ και πήγε με τον Καμένο 2 φορές να βγαίνει τώρα εκ των υστέρων και να λέει το Θεοδωράκη εσύ θες. Έλεος.
Πάντως αυτό πέρα τον άλλο που μου δείχνει... Συγγνώμη, το δεύτερο ερώτημα. Όσον αφορά την πόρτα του Κομμουνιστικού Κόμματος... Εκεί σπάει μούτρα. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Το ναι, ποιος... αλλά το επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα γίνεται δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα ακούει Βέρεσε, το ΚΚΕ, γι' αυτό και λέει για κυβέρνηση Μούφα. Θα το ξαναπώ. Το κόμμα με τη μεγαλύτερη πολιτική μπέσα στην Ελλάδα είναι το ΚΚΕ. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί μένει του. Πιστό. Είναι το πιο συνεπές και ειλικρινές. Ούτε συνεργάζομαι, ούτε δίνω ανοχή σε κανέναν, λέει. Και εγώ το πιστεύω 100% το έχει ότι θα μείνει σε αυτό. Και αυτά τα ακούει Βέρεσε. Δημήτρη, θα ξεκινήσω με το ερώτημα για το ΚΚΕ. Το ερώτημα, το σχόλιο. Ακούστε με λίγο. Ό,τι και να λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΚΚΕ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή, απευθύνεται όχι στις ηγεσίες των κομμάτων πρωτίστως, απευθύνεται στον κόσμο που στηρίζει ή που εκτιμάει κάποιος ότι θα στηρίξει αυτά τα κόμματα και προσπαθεί να προκαλέσει νέες σκέψεις, αν όχι νέα επιλογή ψήφου. Τι θέλω να πω. Όλος ο κόσμος που ψηφίζει το ΚΚΕ δεν έχει σε όλα τα θέματα την ίδια αντίληψη. Να πω ένα παράδειγμα. Στο θέμα των δικαιωμάτων. Ένα πολύ απλό, που είναι πολύ σύγχρονο θέμα. Για τους νέους ανθρώπους πολύ περισσότερο. Τώρα να μην πω τώρα τι λέει ο κύριος Κουτσούμπας και άλλοι σε αυτό το θέμα. Δικαίωμά τους. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν δομικές αντιφάσεις και στο ΚΚΕ για τη σύγχρονη περίοδο, τη σύγχρονη εποχή. Να πω ένα δεύτερο. Δεν είπε αυτό όμως ο Μπάμπης. Μένει ότι είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, μένει πιστό. Άλλο, αυτό. Άλλο. Δεν θα κάνω την ανάλυση. Θα δώσω. Λέω ένα δεύτερο. Το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Παρότι έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις, ξαναλέω. Είναι σαφέστατα πίσω, λέω εγώ, κατά την άποψή μου ως πολίτης και δημοσιογράφος, στο ποια πραγματικότητα διαμόρφωσε η εισβολή του νεοτσάρου στην Ουκρανία και τι σημαίνει, να πάρω ένα παράδειγμα και της επικαιρότητας, ότι ο Ζελένσκι γύρισε σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και λέει θέλω συνεχή υποστήριξη, που δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το βλέπει έτσι το ΚΚΕ. Αλλά δεν κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του ΚΚΕ. Όχι, όχι, δείχνω τις αντιφάσεις. Μια στιγμή, γιατί έχουν όλα τα κόμματα αντιφάσεις. Για να συνοηθούμε. Στο δεδομένο πλαίσιο τι θα κάνει. Στο δεδομένο πλαίσιο λοιπόν, το ΚΚΕ ήταν σαφές και δεν υπήρχε περίπτωση. Τρία στο επιχείρημα πριν, όμως, και να λέω και πάλι, δεν έχει απαντήσει του Αλέξη Τσίπρα. Μα δεν απαντάει ούτε στο θέμα της απλής αναλογικής. Εφόσον δεν συνεργάζεται... Πριν πάμε στη συνεργασία. Ούτε στο θέμα της απλής αναλογικής. Θα έρθουν πολιτική μας. Δεν είναι απλή αναλογική. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφισε δύο ευρήματα της μέσης. Μισό, θα τα πούμε τώρα. Έρχονται πολύ ιδιαίτερα. Έρχονται πολιτικοί, θα μας τα πεις. Πάμε να τα δούμε λιγάκι. Πάμε λίγο να δούμε μέχρι να κάτσουν και οι πολιτικοί μας. Πάλι λίγο την έρευνα της ΡΑΣ, έτσι τη δημοσκόπηση. Πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε αυτά τα ευρήματα τα οποία λέει ο Μπάμπης. Εδώ βλέπουμε την απάντηση των ερωτώμενων σχετικά με το κόμμα Κασιδιάρη. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις εκλογές. 7 στους 10 συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με τον αποκλεισμό. Μάλλον διαφωνούν ή διαφωνούν 3 στους 10. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από την έρευνα της ΡΑΣ. Η επόμενη μας κάρτα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη. Στην περίπτωση που στις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι θα πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ? Κίνημα αλλαγής. Το 27,9% λοιπόν υποστηρίζει 100% να μην συνενέσει και η χώρα να πάει ξανά σε εκλογές. Το 27,2% υποστηρίζει ότι πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης εάν πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και να μπει στην κυβέρνηση. Το 21,1% να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης αν πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στην κυβέρνηση. Το 12,8% δεν ξέρει, δεν απαντά. Το 11% να δώσει ψήφο ανοχής στο πρώτο κόμμα δίχως να μπει στην κυβέρνηση. Πάμε επόμενη μας κάρτα, την οποία θα σχολιάσουμε πάλι με τους πολιτικούς μας. Ποιος είναι ο κατάλληλος για πρωθυπουργός? Εδώ βλέπουμε ελαφριά άνοδο και του Αλέξη Τσίπρα, που φτάνει στο 25%. Στο 50% κοντά αγγίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 47%. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εδώ, σε αυτή την πτώση, ήταν η πτώση που είχαμε από το θέμα των τεμπών. Τραγωδίας των τεμπών. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις εκλογές. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει πρώτον η παράσταση νίκης? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν με 71,1% θεωρούν οι πολίτες ότι θα έρθει πρώτο. Και 17% ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στην επόμενη κάρτα που είναι την πρόθεση μας, η πρόθεση ψήφου. Στο 30,8% φτάνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ βρίσκει η δημοσκόπηση της ΡΑΣ την Νέα Δημοκρατία. 24,2%
ο ΣΥΡΙΖΑ στο 9,8, οριακά κάτω από το διψήφιο που θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Κομμουνιστικό Κόμμα, η ευχάριστη έκπληξη βλέπουμε ότι είναι στο 7,2%. Μέρα 25 στο 3,2%. Εκτός Βουλής με αυτήν τη δημοσκόπηση στο 2,7% Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, στο 2,1%. Και όλα τα υπόλοιπα υπάρχει μια διευκρίνηση ψήφων μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, περί το 10%, 9,9%, δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Πάμε και να ακριβώς κάτσουμε. Ακριβώς εκείνη που στοχεύουν στο Σπύριο, στην Νίκο, βγάλαμε και άλλη κάρτα μόλις τώρα, να την πούμε και αυτή. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε. Καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Στέλιος Πέτσας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς, μας θυμήσατε, υποψήφιος βουλευτής υπόλοιπο Αττικής. Ανατολική Αττική, έτσι ακριβώς. Πόλη που ήταν κάποτε. Παλιά.